Απόλυτος σεβασμός σημαίνει συνειδητή αποχή από τον εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο. Φυσικά είμαι πολύ ενοχλητική για τον οποιοδήποτε ένοχο, γιατί κάνω ερωτήσεις, φωνάζω, διαμαρτύρομαι. Είναι πρόβλημα αυτό, αν είσαι ένοχος. Είναι πολύ καλύτερο να έχεις έναν βουβό άνθρωπο που κάθεται στο σπίτι του ήσυχα και πενθεί. Όχι, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Ανήκω στην άλλη κατηγορία. Σεβασμός είναι επίσης να μην βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους και για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε να κάνουν, αν θέλετε, εργαλειοποίηση του πόνου. Ανήκω στη μάνα που θα έκανε τα πάντα για να δει τους υπεύθυνους για το θάνατο του παιδιού τους, για του παιδιού της στη φυλακή. Αν εκείνο το βράδυ λοιπόν τις πρώτες τιμές. Εγώ εκείνο το βράδυ είχα παραιτηθεί. Δεν ήμουν υπουργός. Το βράδυ της τραγωδίας δεν παραιτηθήκα. Επιστρέφοντας από τον τόπο της τραγωδίας. Μερικές ώρες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Και είμαι πολύ περήφανη, αν θέλετε, γι' αυτό. Δεν ξέρω εκείνοι τι θα κάνανε αν ομιγέννητο τους είχε συμβεί κάτι τέτοιο και πώς θα το διαχειρίζονταν. Εγώ θεωρώ λοιπόν η τοπάθεια, το να καθίσω, γιατί μιλάμε για δολοφονία, να καθίσω βουβή και άπραγη και είμαι πάρα πολύ εντάξει με αυτό που κάνω, αισθάνομαι ότι το παιδί μου είναι περήφανο για αυτό που κάνω και αισθάνομαι ότι αυτό θα ήθελα να κάνω. Και τελικά με πήραν κάποιοι γονείς τηλέφωνο. Α, σας πήραν. Οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι από τους γονείς οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να έχουν βήμα. Προβολή. Και θα το κάνω. Θα συνεχίσω. Ό,τι λένε. Ακόμη και αν στην πορεία μείνετε μόνοι. Ακόμη και αν μείνω μόνοι. Που δεν θα μείνω μόνοι όμως. Τώρα ξέρω ότι δεν θα μείνω μόνοι. Ακόμη και αν μείνω μόνοι. Που δεν θα μείνω μόνοι όμως. Τώρα ξέρω ότι δεν θα μείνω μόνοι. Τι δεν θα μείνω μόνοι.